Λίγο μετά τις 7 το πρωί σημειώθηκε το ναυάγιο που βάρκα με 41 ανθρώπους τσακίστηκε πραγματικά στα βράχια της περιοχής της Προβοσκίδας όπου βρισκόμαστε. Είναι περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλίνης, ένα χιλιόμετρο ανατολικά από την Θερμή. Να σου πω ότι εσείς ήδη βλέπετε γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε ήδη 4 νεκρούς. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί όμως ούτε σωρή, αλλά ούτε και ίχνος ζωής των υπολείπων. Να σου πω ότι έχουν ανασυρθεί 3 σωροί, 2 γυναίκες και 1 άνδρας. Τέταρτος άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα. Προσπαθούσαν να τον ανασύρουν οι άνδρες του λιμενικού και οι δίτες και λόγω της θαλασσοταραχής η σωρός βούλιαξε και γίνονται προσπάθειες να εντοπιστεί και να ανασυρθεί. Γι' αυτό και η επίσημη καταγραφή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρει για 3 νεκρούς από τη στιγμή που ανασύρθηκαν οι σωροί τους και γίνονται προσπάθειες να εντοπιστεί και ο τέταρτος που είδαν ότι είναι νεκρός άνθρωπος στη θάλασσα. Τώρα, έχουν εντοπιστεί 16 άνθρωποι ζωντανοί. Μετά από που τσακίστηκε η βάρκα εδώ στα βράχια, βγήκαν οι άνθρωποι, έβγαλαν τα βαρεγμένα τους ρούχα και βγήκαν στη στεριά, εντοπίστηκαν από τις αρχές. Οι ίδιοι είπαν ότι πρόκειται για 41 συνολικά περίπου άτομα μέσα στην βάρκα. Οπότε και συνεχίζονται οι έρευνες κατά την ακτογραμμή πάνω από 2 χιλιόμετρα, γιατί η φορά του αέρα σπρώχνει το νερό και ό,τι μπορεί να βρίσκεται μέσα εκεί σε μεγάλη έκταση από εδώ που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και από την στεριά και από και τη θάλασσα. 20 δηλαδή με 21 άνθρωποι αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι μεταφέρθηκαν οι λέει ότι ήταν και με μωρά αρκετά μέσα στη Μυτιλίνης. Αυτό μαθαίνουμε και από τους υπόλοιπους. Υπήρχαν και παιδιά από τους διασωθέντες, ένα παιδάκι 5 χρονών μεταξύ των 16 που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Καλά ήταν οι άνθρωποι αυτοί στην υγεία τους. Αντιμετωπίστηκαν κρυοπαγήματα που είχαν πάθει από το κρύο και βρίσκονταν μέσα στο νερό. Σομαλοί, η καταγωγή τους είναι από τη Σομαλία και από την Ιεμένη. Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης όπως προβλέπετε και είναι καλά όλοι γι' αυτό οι διασωθέντες και θα οδηγηθούν 21 στο ακόμη σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπολείπων των διασωθέντων που αγνοούνται γιατί άλλος ένας ασυνείδητος από την άλλη πλευρά τους έβαλε με τέτοιο καιρό μέσα στη βάρκα. Έλα Μαξίνη και να ολοκληρώσουμε. Ναι. Ένα καλό σενάριο που θα θέλαμε να επιβεβαιωθεί είναι οι άνθρωποι αυτοί βγαίνοντας, οι υπόλοιποι δηλαδή που δεν έχουν εντοπιστεί ή όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από αυτούς, να έχουν ανέβει πάνω σε ψηλότερα σημεία όπως γίνεται συνήθως και να εντοπιστούν στην συνέχεια. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο προηγούμενο ναυάγιο που είχαμε εδώ πριν από μερικούς μήνες. Είναι πολλοί οι άνθρωποι. Ναι, μακάρι να είναι έτσι. Ένας τουλάχιστον είναι νεκρός μέσα στη θάλασσα. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι εντοπίστηκε η σωρός στο λαμπιτή και πάλι στην προσπάθεια των ανθρώπων. Τον ανασύρουν.